Τώρα το καλοκαίρι που ταξιδεύουμε συχνότερα, ποιες συμβουλές δίνετε ώστε να αποφύγουμε τους ρολιμόξους και τις ξυστήτιδες? Πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τι σημαίνει ο ρολίμοξ. Εγώ αμέσως στο μυαλό μου έρχεται η κυστήτιδα. Ο ρολίμοξ είναι δηλαδή μια φλεγμονή, μια λίμοξη σε όλο το ουρολογικό σύστημα. Δηλαδή ξεκινά από την ουρήθρα, πάει στην ουροδοχοκύστη και καμιά φορά ανεβαίνει και προς τα πάνω προς τα νεφρά. Οπότε αυτό έχουμε πολύ πιο σοβαρά. Τότε μιλάμε για πυελονεφρίτιδα. Θα αναφερθώ κυρίως στις κυστήτιδες, στις σκηνές. Πάντα υπάρχει ένας λόγος που κάποια βακτήρια, τα οποία συνήθως είναι από την περιοχή του κόλπου ή από πίσω από τον μπροκτό, με κάποιο τρόπο μηχανικό μπορούν να δυσδύσουν και να αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται μέσα στα ούρα, μέσα στην ουροδοχοκύστη. Επομένως, είναι ένας μηχανικός τρόπος. Τώρα, πολλές που ταξιδεύουν είναι σε διαφορετικούς χώρους, ίσως και η υγιεινή να μην είναι η ίδια όπως θα θέλανε. Πάντως, υπάρχει κάποια μηχανική μετατόπιση των βακτήριων αυτών. Φυσικά, ένας μεγάλος λόγος δυσκολίας είναι όταν έχουμε και σεξουαλικές επαφές. Οι γενικές συμβουλές είναι να είμαστε σχετικά καθαροί, μετά από την επαφή να ουρήσουμε, με την έννοια ότι αν έχουν μπει βακτήρια να μην περιμένουν να πολλαπλασιαστούν. Απλώς πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την ιδιαίτερη, ας πούμε, μεταχείριση περιοχής εκείνης. Δηλαδή δακτυλικά, υπερβολική χρήση, ακόμα και το υπερβολικό πλύσιμο, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια αλλαγή στη φλόρα που λέμε των βακτηρίων και η καημένη γυναίκα να ξεκινήσει τα συμπτώματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα οδυνηρά. Ποια είναι τα βασικά συμπτώματα? Πολλές γυναίκες τα έχουν νιώσει δυστυχώς και είναι πραγματικά πολύ άσχημα. Πόνος, δυσουρία, τσούξιμο και συχνουρία. Όλα μαζί. Επομένως, σε μια κυρία μετά από λίγο καιρό θα καταλάβω ότι κάτι δεν πάει καλά στις συνήθειες που πάει για να ουρήσει. Οπότε εδώ είναι και η συμπτωματολογία να την καταλάβει έγκυρα για να μιλήσει στο γιατρό της, αλλά την άλλη μεριά να μπορέσει και εκείνη να βρει τους τρόπους να τα αποφύγει στο μέλλον, δηλαδή να το συσχετίσει τι έγινε πριν. Επομένως, έχουμε τρόπους να είμαστε σίγουροι αν υπάρχει ουρολίμωξη ή κυστήτιδα και όχι μόνο με τα συμπτώματα. Όταν μας συμβεί, πώς αντιμετωπίζονται? Υπάρχουν διάφοροι λοιπόν τρόποι για να είμαστε σίγουροι, σχεδόν σίγουροι ότι υπάρχει επιβεβαιωμένη ουρολίμωξη. Δεν είναι μόνο η συμπτωματολογία. Μόνο με τα συμπτώματα, να πούμε 70-80% κάτι δεν πάει καλά, έχουμε κάποιο βακτήριο. Αλλά για να είμαστε σίγουροι πριν πάρουμε μια θεραπεία, υπάρχουν δύο τρόποι. Αφενός μένει ο κλασικός να δώσουμε ούρα για καλλιέργεια, αυτό παίρνει όμως 48 ώρες και 72 ώρες με το αντιβιόγραμμα για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ένα βακτήριο και πιο αντιβιωτικό, πολύ πιθανά να τον μπορεί να το εξαλλοθρεύσει. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι όμως πιο εύκολοι τρόποι, οι οποίοι είναι λίγο γνωστοί και στους γενικούς παθολόγους και ελπίζω και στους συναδέλφους μου, που είναι οι δείκτες των ούρων. Αυτοί οι δείκτες λοιπόν είναι κάτι μικρά σαστικάκια, τα οποία έχουν διάφορα κουτάκια πάνω. Όταν τα ούρα, ανάλογα τι έχουν περιλαμβάνουν μέσα, ακουμπήσουν αυτό το δείκτη, αυτό αλλάζει χρώμα. Και αυτό μας λέει τι έχει μέσα. Επομένως, μπορούμε να ξέρουμε αν υπάρχουν βακτήρια, αν υπάρχουν λευκοκύτταρα, αν υπάρχουν ερυθρά κύτταρα, δηλαδή υπάρχει αιματουρία. Λοιπόν, όταν έχουμε nitrites, που λέμε νητρικά, με λευκοκύτταρα και με βακτήρια gram negative, το οποίο φαίνεται στο δείκτη, 99% ξέρουμε ότι μάλλον είναι Escherichia coli. Επομένως, τότε άμεσα μπορούμε να δώσουμε στην κυρία αντιβίωση χωρίς να περιμένουμε την καλλιέργεια. Εάν τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τότε δίνουμε αντιβιωτικά ευρείας φάσεως, αλλά ζητάμε πριν ξεκινήσει τη θεραπεία μια καλλιέργεια. Αυτή θα βγει μετά από μερικές μέρες. Κανονικά, όταν η καλλιέργεια δεν δείχνει μια λίμωξη, θα πρέπει να σταματήσουμε αντιβίωση. Και γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργείται μια τεράστια ανθεκτικότητα των βακτηριδίων. Δηλαδή, οι ρολιμόξεις είναι υπερσυνταγογραφημένες γενικά σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Επίσης, υπάρχουν βακτήρια τα οποία επανέρχονται ξανά και ξανά. Είτε έχουν αντίσταση στο αντιβιωτικό, είτε είναι επιπλοκή. Με διάφορους λόγους, η γυναίκα αυτή δυστυχώς έχει μια τάση να έχει περισσότερες κυστήτιδες. Οι κυστήτιδες όταν ξεπερνάνε τις τρία επεισόδια τα οποία έχουν διαγνωστεί με καλλιέργεια, θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση και με ουρολόγο και με γυναικολόγο, έτσι ώστε να διαγνώσουμε αν υπάρχει μια ανατομική προδιάθεση ή κάποια άλλη ανομαλία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, στις υπερτροπιάζουσες δηλαδή κυστήτιδες, μπορούμε να δώσουμε αντιβίωση μικρή δόση αλλά για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ένα τελευταίο είναι για τις κυρίες που ταξιδεύουν, μην έχουν αντιβιωτικά της γιαγιάς του παππού και τα παίρνουμε και ό,τι γίνει ας γίνει, γιατί αντιβίωση θα μας δώσει ο γιατρός, δεν πρέπει να πάμε στο γιατρό, γιατί τότε γίνεται ένα μπέρδεμα στη θεραπεία. Και το άλλο είναι ότι υπάρχει και άλλος τρόπος μεγάλης δόσης, δηλαδή μπορούμε να δώσουμε μια μεγάλη δόση εφάπαξ, έτσι ώστε η κυρία αυτή να μην χρειαστεί να παίρνει 5-7 μέρες, η οποία μέσα σε, τι να σας πω, 10 με 12 ώρες τα συμπτώματά της έχουν εξαφανιστεί.
Επομένως, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι. Η επικοινωνία με τον γιατρό πρέπει να είναι με εμπιστοσύνη και τεχνικά αλλά και ειλικρινής, αλλά να μην, πώς να σας το πω, μην το παραμελήσουμε. Υπάρχουν νέες γυναίκες οι οποίες έχουν και κυστίτιδες, οι οποίες δεν είναι από τα βακτήρια αυτά. Είχα μία φορά, πολύ σπάνιο αυτό, με χλαμίδια παραδείγματος χάρη, να μην μπορεί να το δει μια καλή καλλιέργεια. Υπάρχουν κυστίδες οι οποίες δημιουργούν λοιμώξεις στους ουρητήρες και πάνε στα νεφρά. Πυλινεφρίδες των νέων κοριτσιών μπορεί δυστυχώς να καταστρέψουν τα νεφρά τους. Επομένως δεν πειράζει, θα περάσει. Μέσα σε 24 ώρες, 48 ώρες τα συμπτώματα πρέπει να εξαφανιστούν. Αν παραμένουν, επικοινωνία με τον γιατρό.